πριν από 9 χρόνια, ήταν Δεκέμβρης του 2009, είχαμε δώσει μαζί μια μάχη στην τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Είχαμε πάει με το δικό σας αυτοκίνητο και εκεί είδα τη μαχητική γυναίκα, τη μαχητική δήμαρχο. Και εκεί μπορώ να σας πω, σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν σε μια κοινωνία να είναι απαγορευτική η ψήφος στις γυναίκες πριν από μερικές δεκάδες χρόνια. Είμαστε από την μαζί στην Τέρνα, μαζί στην Κέρκυρα. Ήταν ελάχιστες οι δήμαρχοι, οι γυναίκες δήμαρχοι, ήταν όμως οι πιο μαχητικές, αλλά και οι πιο αγαπητές σε εμάς τους άντρες. Αυτό μια μικρή παρένθεση, παρακολουθώ τώρα τη Φωτεινή. Και σκέφτηκα και κάτι άλλο. Όλες οι όμορφες λέξεις, η υγεία, η ελπίδα, η αισιοδοξία, η τύχη, η αγάπη και όσες άλλες μπορούμε να σκεφτούμε, τα πάντα είναι θηλυκές, να το πω έτσι. Είναι γυναικείες. Η αυτοδιοίκηση. Είναι γυναικείες. Κάποιες άλλες πάλι όμορφες λέξεις και δυναμικές είναι ουδέτερες. Το θάρρος. Και σκέφτομαι ότι τελικά από τη δύναμη της γυναίκας παίρνουμε εμείς οι άντρες αυτή τη δύναμη για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί και το μικρό παιδί η πρώτη αγκαλιά που έχει της μάνας του. Ο άντρας μπορεί όλη την ημέρα να λείπει, αλλά στο τέλος έλεγε η γιαγιά μου σχολεμένη, ο δικηγόρος της γίνας είναι η γυναίκα. Πάλι στη γυναίκα το πάει. Η κόρη έχει σαν πρότυπο τον πατέρα, αλλά και ο πατέρας έχει τη τεράστια αγάπη στην κόρη. Με αυτές τις σκέψεις, δεν είμαι φιλόλογος, φυσικός είμαι, αναρωτιέμαι μερικές φορές πώς είναι δυνατόν κάποιες κοινωνίες, αλλά και κάποια νοικοκυριά σήμερα, να έχουν τη γυναίκα σε χαμηλή θέση. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να συμβαίνει. Και δεν το λέω αυτό ως σύζυγος και ως πατέρας δύο κοριτσιών. Το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος 51 ετών που έχω ζήσει τα όποια έχω ζήσει, σίγουρα ή περισσότερα ή λιγότερα από εσάς, ηλικιακά μιλάω πάντα, και εύχομαι οι γυναίκες του κόσμου να έχουν την πραγματική τους δύναμη, να δίνουν την πραγματική τους δύναμη, αλλά να έχουν πάνω απ' όλα την πραγματική τους αξία. Και να μην θυμόμαστε τις γυναίκες μία φορά το χρόνο, να μην γιορτάζουν οι γυναίκες μία φορά το χρόνο. Εγώ εύχομαι και θα ήθελα να γιορτάζουν πάντα οι γυναίκες, γιατί όταν οι γυναίκες είναι χαρούμενες, τότε και οι άντρες σίγουρα περνάνε καλά. Όταν οι γυναίκες έχουν μούτρα, εκεί οι άντρες πέφτουμε λίγο. Να είστε καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στη Φωτεινή Τηγανοπούλου για την θαυμάσια αυτή εκδήλωση, αλλά πάνω απ' όλα για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου, που ενώ η Φωτεινή γνωρίζει πάρα πολλά, εγώ που είμαι δήμαρχος, είναι απαγορευτικό για μένα να γνωρίζω αυτά. Γιατί η Φωτεινή στο κέντρο αυτό είναι η εξομολόγος όλων των γυναικών της περιοχής. Φωτεινή, συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε συγχαίρω και για την πορεία σου στην αυτοδιοίκηση, και για την πορεία στο Ζεφύρι και για την πορεία που έχουμε μαζί στο Δήμο Φιλής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μα πάνω απ' όλα όλοι.